Τώρα μαζί μα είναι ο κύριο Γιώργο Σκεπάρνη, υποψήφιο Δημοτικό Σύμβουλο Ηρακλείου Λαϊκή Συσπήρωση. Καλησπέρα σα. Καλησπέρα σα. Η Λαϊκή Συσπήρωση, η κυρία Σκεπάρνη, συμμετέχει στι αυτοδιοικητικέ εκλογέ και στην Περιφέρεια και στου Δήμου με το ίδιο όνομα. Είστε οι μόνοι που παραδέχεστε την κομματική στήριξη από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδο και θα θέλαμε μια γενική απάντηση στην ερώτηση. Σε τι διαφέρει η φιλοσοφία του προγράμματό σα από τον άλλων οκτώ συνδυασμών που διεκδικούν τον Δήμο Ηρακλείου. Ναι. Καταρχήν ε, να σα ευχαριστήσω που δεν χρησιμοποίησατε κι εσεί τη λέξη όραμα, γιατί τώρα τελευταία έχει χρησιμοποιηθεί πάρα πολλέ φορέ και έχει κουράσει τον κόσμο. Α μιλήσουμε λοιπόν για τη φιλοσοφία μα. Όντω είναι σε διαφορετική κατεύθυνση από τον υπόλοιπων παρατάξεων, για τον απλό λόγο ότι το λέμε και πολύ καθαρά, ότι επιρασπιζόμαστε έναν άλλο δρόμο διεκδίκηση, ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών. Αυτό έχει να κάνει λοιπόν τόσο σε επίπεδο Δήμου, Περιφέρειας, αλλά και ευρω... Ευρωεκλογών, γιατί μην ξεχνάμε ότι είναι τριπλές οι εκλογές, ότι θα πρέπει να έρθουμε σε σύγκρουση με τα συμφέροντα που έχουν καταντήσει τη ζωή των Δημοτών να είναι σε μόνιμο βραχνά, σε μόνιμη πίεση και σε μια διαρκή αναζήτηση μεροκάματου και παειλέγοντας. Ε, άρα, λοιπόν, εμάς δεν θα ακούσετε να λέμε μόνο για κάποιε αναπλάσει ή για κάποια έργα βιτρίνα, θα ακούσετε να πούμε για τα πραγματικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο εργαζόμενο στην καθημερινότητά του, για το φάσμα τη ανεργία, για τα χαράτσια που τα εντείνει, δεν είναι μόνο τα κυβερνητικά χαράτσια, τα εντείνει και η φορολογιστία από μεριά Δήμου και Περιφέρεια. Εκεί λοιπόν είναι η βασική μα διαφορά με του υπόλοιπου συνδυασμού. Δεν θα κάτσουμε να τσακωθούμε βέβαια ούτε για κάποια ανάπλαση που πρέπει να γίνει, ούτε για κάποιο πάρκο που πρέπει να γίνει σε κάποια γειτονιά ενδεχομένω, εκεί θα συμφωνήσουμε όλοι. Αλλού όμω είναι η ουσιαστική διαφορά μα, όπω προείπα, στην πολιτική υπεράσπιση των το δικαιωμάτων του λαού. Τα μεγάλα προβλήματα τη πόλη απαιτούν λύσει και δεν έχουν χρώμα ιδεολογικό, οι λακκούδε και τα σκουπίδια. Γιατί άρα και για τόσα χρόνια δεν βρίσκονται ριζικέ λύσει. Ε, δεν είμαι το προηγούμενο που είπα. Δεν είναι ότι όλα αυτά τα χρόνια είχαμε ανίκανε εντό εισαγωγικών δημοτικέ αρχέ ή εμεί είμαστε πιο έξυπνοι από αυτού που έχουν ω τώρα θυτεύσει στη Λότζια. Απλώ σα εξήγησα ότι, όπω και προηγούμενα, ότι είναι θέμα προτεραιοτήτων και στρατηγικού σχεδίου στόχου. Εμεί δεν θα κάτσουμε και βέβαια θα πούμε στον κόσμο ότι τα προβλήματα τα υφίστανται ο καθένα. Είτε είναι ψηφοφόρο του Λαμπρινού, είτε του Κουράκη, είτε τη Λαϊκή Σπύρωση, είτε ψηφοφόρο του Πασόκ, του ΣΥΡΙΖΑ και πάει λέγοντα. Οι αιτίε όμω που τα δημιουργούν, αυτά έχουν χρώμα. Εκεί λοιπόν θα πρέπει να σταθούμε και να πούμε ότι για να διεκδικήσει ένα καλύτερο αύριο για σένα, για τα παιδιά, για τα παιδιά σου, για την πόλη σου, για να έχει σχολεία αξιοπερπία, ασφαλή παράδειγμα, για να έχει εργασιακέ σχέσει σωστέ, για να έχει ασφαλιστικά δικαιώματα, θα πρέπει να παλέψει και μέσα από τη δημοτική αρχή στην κατεύθυνση που λέμε που προτείνει λαϊκή συσπήρωση. Άρα λοιπόν τα προβλήματα δεν έχουν χρώμα, έχουν όμω οι αιτίε. Και θα πρέπει να σχηματιστεί και κριτήριο ψήφου πάνω σε αυτό. Ότι ποιοι μα δημιουργούν τα προβλήματα, γιατί α πούμε τώρα ακόμα όσε δημοτικέ αρχέ για να έχουν περάσει δεν έχει λυθεί παράδειγμα η σχολική στέγη, το οξυμένο αυτό πρόβλημα στην πόλη μα. Και μιλάμε για τον τέταρτο δήμο τη χώρα, έτσι. Δεν μιλάμε για κάποιο μικρό δήμο. Ήταν όλοι του ανίκανοι, Όχι ήσες από που σχεδιασμένα και στοχευμένα έγινε ό,τι έγινε τώρα μου δίνετε την πάσα για την επόμενη ερώτηση. Εσεί, με λίγα λόγια, πώ κρίνετε ένα, είστε ένας συνειδητοποιημένο συνδικαλιστή τη αριστερά, πώ κρίνετε τι προηγούμενε δημοτικέ αρχέ του κυρίου Κουράκη και του κυρίου Λαμπρινού. Ναι, να, καταρχήν να σα διορθώσω, αν μου επιτρέπετε, δεν είμαι τη αριστερά. Λίγο πολύ η αριστερά έχει καταδείξει να Είμαι, είμαι μέρο του Κομμουνιστικού Κόμματο. Είμαι συνδικαλιστή του ΠΑΜΕ και θα κρίνω τι δημοτικέ αρχέ και του κυρίου Λαμπρινού και του κυρίου Κουράκη από το πρίσμα συμφερόντων, όπω προείπα προηγουμένω, των εργατικών δικαιωμάτων. Δηλαδή, μια χαρά συνέχισε ο κύριο Λαμπρινό το έργο που άφησε στη μέση ο κύριο Κουράκη. Όπω αφορά σε ό,τι έχει να κάνει με διευκολύνσει προ του μεγάλου επιχειρηματίε, προ το κεφάλαιο, τελευταίο παράδειγμα, αν θέλετε, η εξίσωση των δημοτικών τελών εδώ στη βιομηχανική περιοχή Στου μεγάλου εργοστασιάρχε, στον τιμολόγιο των Οικιακών. Ό,τι θα πληρώνω εγώ στο σπίτι μου, θα πληρώνει και ο κάθε εργοστασιάρχη, ΒΠΕ. Ένα μικρό δείγμα σα λέω, δεν είναι το μοναδικό, έτσι, δεν θα κρυφθεί μόνο από εκεί. Άρα λοιπόν θα, θα έχω να πω πάνω σε αυτό ότι οι δημοτικέ αρχέ υπερασπίζονται ένα ρόλο. Υπερασπίζονται κάποια συμφέροντα. Όπω τα υπεράσπιζε η δημοτική αρχή του κ. Κουράκη, έτσι και του κ. Λαμπλινού. Δεν του τσουβαλιάζουμε. Ενδεχομένω υπάρχουν διαφορέ διαχείριση. Άλλωστε, εκεί επικεντρώνεται και η δική του κριτική, ο Αλληνού. Στη διαχείριση που μπορεί να κάνει κάποιο να είναι ο καλύτερο διαχειριστή. Εμεί δεν θέλουμε να είμαστε διαχειριστέ. Εμεί θέλουμε να είμαστε ρυθμιστέ τη κατάσταση και να αλλάξουμε σε τελείω άλλη κατεύθυνση τη ρότη του Δημού. Ο εκλογικό νόμο τη απλή αναλογική υπάρχει πιθανότητα να μην βγάλει δήμαρχο από την πρώτη Κυριακή. Ο συνδυασμό σα θα συμμετέχει σε πολυπαραταξιακή σύνθεση του Δημοτικού Συμβουλίου. Και ένα δεύτερο ερώτημα. Αυτό δεν θα δημιουργήσει ατμόσφαιρα συναλλαγή με την προσφορά δημοτικών θέσεων για σύνθεση πλειοψηφιών. Ναι. Καταρχήν, το αλυσβερή μεταξύ των υπόλοιπων συνδυασμών έχει ξεκινήσει εδώ και πολύ καιρό. Του το επιτρέπει, σε θα βάλω, ο νόμο του κλεισταίνει και αν θέλετε και όλο το προηγούμενο διάστημα ο καυγάς που γινόταν και σε κεντρικό τοπικό ε, πολιτικό επίπεδο αλλά και σε τοπικό ήταν για το ζήτημα της απλής αναλογικής. Άρα για αφού όλοι κόπτονται για το καλό το λαό και των δημοτών σε συγκεκριμένη περίπτωση γιατί φοβούνται την απλή αναλογική. Δεν πρέπει να έχει φραστεί ο, ο κόσμο τη κάλυψη του Μεθαύριου, του Ηρακλείου. Πρώτον λοιπόν αυτό, γιατί τη φοβούνται την απλή αναλογική. Δεύτερον, τα κουπρεμία έχουν ξεκινήσει πολύ καιρό τώρα η, πολυδιάσπαση αν θέλετε, κομματικών χώρων και η εισχώρηση κομματικών μελών τη μια νομαρχιακή στο συνδυασμό του άλλου και πάει λέγοντα, έχει ξεκινήσει γι' αυτό ακριβώ το λόγο. Για να βρει πρόσφορο έδαφο να υπάρξουν μετεκλογικέ συνεργασίε στο όνομα βέβαια ότι το ορίζει ο νόμο. Δεν ορίζει κάτι τέτοιο νόμο. Άμα ήταν έτσι, γιατί δεν κάνουν συνεργασία προεκλογικά, μόνο μετεκλογικά. Σκοπό του είναι να θολώσουν ακόμα παραπέρα τα νερά, να υφαρπάξουν την τη ψήφο των δημοτών και ένα παράδειγμα που την Κυριακή θα ψηφίσει παράδειγμα τον κύριο Κουράκη θα βρεθεί τη Δευτέρα να υποστηρίζει τον κύριο Λαμπρινό ή το ανάποδο ή για να μην του αδικό, λέω και διάφορα άλλα ονόματα όπω τον κύριο Κουγιαδάκη ή τον κύριο Σισαμάκη, πάει λέγοντα. Δεν, είναι, δεν προσωποποιώ, έτσι, απλώ το αναφέρω ω παρατάξει. Ε, αυτό που έχουμε λοιπόν εμεί να πούμε ότι και κριτήριο ψήφου για τον κόσμο πρέπει να αποτελέσει αυτό. Τα διάφορα μετεκλογικά κομπρεμή που έχουν ξεκινήσει προεκλογικά. Η λαϊκή συσπήρωση εννοείται ότι δεν θα μπει σε ένα τέτοιο παζάρι. Ανταλλαγή θέσεων ή αντιδημαρχιών και πάει λέγοντα. Γιατί, όπω είπα και στην αρχή, εμεί προβλέπουμε κάτι το τελείω διαφορετικό, κάτι το τελείω ε, ανεξάρτητο από αυτό που. το πραγματικά ανεξάρτητο. Ε, από αυτό που προσφέρουν οι άλλοι συνδυασμοί. Μάλιστα, κύριε και Πάρνη, σα ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ.